Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν θεωρήσαμε τον εαυτό μας αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε για μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε με τον αγαπητό φίλο και αδελφό μας Γιώργο. Διαβάζω. Αγαπητά μου αδέλφια, σας χαιρετώ με πολύ αγάπη και σας εύχομαι ο Κύριός μας να σας ευλογεί πάντοτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από την επιστολή προς Εβραίους, 10 κεφάλαιο, Ι κεφάλαιο και 35 εδάφιο. Τι είναι η παρησία και ποια είναι η μισθαποδοσία της και τέλος πώς μπορούμε να τη χάσουμε. Ναι, αγαπητέ φίλε και αδελφέ Γιώργο, διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους το 35 εδάφιο. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Για να απαντήσουμε λοιπόν, θα πρέπει, στο ερώτημά σου πρέπει να διαβάσουμε λίγο πιο πάνω, δηλαδή από το 32 εδάφιο. Αναφέρατε δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας ενές αφού εφωτίσετε υπομείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων, πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, πότε δε γενόμενη κοινωνή των τι αυτά παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθεια εν στα δεσμά μου και δέχτητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις σε αυτούς περιουσίαν εν ουρανής καλυτέραν και διαμένουσα. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Αναφερόμενος λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, τους θυμίζει τα όσα είχαν περάσει τα προηγούμενα χρόνια από τη στιγμή που δέχθηκαν και πίστευσαν τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και επεκαλέστηκαν το όνομα αυτού, το όνομα του Κυρίου, ώστε ο Πατέρας τους αναγέννησε και δημιούργησε ο Θεός την Εκκλησία του, τον οίκον του Θεού του Ζώντος, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Τους θυμίζει λοιπόν τις ταλαιπωρίες τους και ολοκληρώνοντας τους λέει λοιπόν μην αποβάλλετε την παρησία σας, το θάρρος σας δηλαδή, μη φοβάστε αλλά συνεχίστε τη χριστιανική ζωή σας καθώς όσοι θέλουν να ζούνε ευσεβώς θα διωχθούνε. Στο ερώτημα σου λοιπόν τι είναι η παρησία, παρησία είναι το θάρρος που έχουμε να πλησιάζουμε το Θεό πρώτον, να εργαζόμεθα το έργο του Θεού δεύτερον, να ομολογούμε το όνομα του Ιησού Χριστού τρίτον και εν τέλει εν συμπεράσματι να ζούμε μέσα στην παρουσία του Θεού σαν αληθινοί χριστιανοί οι οποίοι γνωρίζουν καθώς τους έχει αποκαλυφθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ότι δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μπορούν να εισέλθουν προς τον Πατέρα. Παρησία λοιπόν είναι να μην χάσουν το θάρρος τους, να μην φοβηθούν και να συνεχίζουν να ζουν χριστιανικά με βεβαιότητα και με επίγνωση ότι όσοι ζουν ευσεβώς θα διωχθούν και ότι πρέπει πάντοτε ο χριστιανός να εισέλχεται δια της στενής πύλης
διότι στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός, αλλά μόνο αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, σε αντίθεση με τη φαρδιά πύλη και την ευρύχωρη οδό, που επίσης υπάρχει στη ζωή μπροστά στην πορεία του κάθε χριστιανού, η οποία όμως οδηγεί στην απώλεια. Ποια είναι λοιπόν τώρα η μισθαποδοσία τους και πώς μπορεί η μισθαποδοσία της Παρησίας και πώς μπορεί τέλος να τη χάσει ο χριστιανός τη την παρησία του προς τον Θεό, αλλά και προς τον Θεό, να έχει το θάρρος του να πλησιάζει τον Θεό, αλλά και να ζει εν Χριστώ Ιησού. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει, πάλι στην προς Εβραίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο και στο 16ο εδάφιο, λέγοντας: «Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος, δια να λάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάρη προς βοήθειαν εν καιρό χρίας». Ένα αποτέλεσμα της παρησίας, να ζούμε χωρίς φόβο, χωρίς να δηλιάζουμε τη ζωή εν Χριστώ και να πλησιάζουμε το Θεό, ένα μεγάλο σημαντικό χαρακτηριστικό που έχει ο άνθρωπος που έχει παρησία, είναι να μπορεί να πλησιάζει με τα παρησία των θρόνων της χάριτος του Θεού. Και μάλιστα επίσης ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους λέγει: «Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν, ας εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς», δηλαδή δια του καταπετάσματος του τέστη της αρκός αυτού. Άρα λοιπόν, έχοντες παρησία, δηλαδή μη έχοντες αποβάλει αυτήν, έχουμε τη δυνατότητα, καθώς εισερχόμεθα στο ταμείο μας και εξασφαλίζουμε την παρησία μας με εξομολόγηση των αμαρτιών που πράξαμε και μετανοώντας και επιστρέφοντας στο Θεό και ζητώντας το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Έχοντες λοιπόν παρησία, μπορούμε δια του Ιησού Χριστού, εκεί εν το κρυπτό που αποκαλύπτεται ο Πατέρας μας ο ουράνιος, και επιμένω μόνο εν το κρυπτό και μόνο στο ταμείο μας, μπορούμε λοιπόν δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, επί το Λόγο του Κυρίου, πιστεύοντας το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Χριστού, να εισερχόμεθα εις το θρόνο της χάριτος του Θεού, εις τα Άγια του ουρανού. Και το αποτέλεσμα είναι να λαμβάνουμε έλεος παρακυρίου και να βρίσκομεν χάριν εις εύκαιρον βοήθεια εν καιρό χρίας. Κάθε φορά δηλαδή που χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, θα έχουμε απόθεμα ελέους από το Θεό και χάριτος από το Θεό, όταν με τα παρησίας εισερχόμεθα εις το θρόνο της χάριτος αυτού. Εξασφαλίζουμε δηλαδή, έχοντες παρησία, δια της εισόδου μας εις το θρόνο της χάριτος αυτού, την βοήθεια που θα χρειαζόμαστε στον καιρό της ανάγκης μας που θα παρουσιαστεί στο μέλλον, καθώς θα έχουμε δημιουργήσει απόθεμα ελέους και χάριτος Θεού. Πολύ σημαντικό λοιπόν γεγονός, πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας δίνει ο Λόγος του Θεού, να μπορούμε να εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος αυτού για να εξασφαλίζουμε τη βοήθεια που θα χρειαστούμε τις επόμενες μέρες, τον επόμενο καιρό, στην προσωπική μας αλλά και στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας και κατά πάντα στη ζωή μας. Τώρα όμως, πώς μπορούμε να αποβάλουμε την παρησία μας
ή πως μπορούμε να διατηρήσουμε την παρησία μας. Γιατί μας λέει η Γραφή, μην αποβάλλετε την παρησία σας. Πηγαίνοντας λοιπόν στην επιστολή του Ιωάννου, του μαθητού του Κυρίου, βλέπουμε μορφές παρησίας, πως δηλαδή αποκτούμε παρησία και πως δεν αποβάλλουμε την παρησία μας. Πως αυξάνεται το θάρρος μας στην παρουσία του Θεού, πως αυξάνεται η παρησία μας ενώπιον του Θεού και με ποιο τρόπο δεν αποβάλλεται η παρησία μας. Πρώτον λοιπόν διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, από το κεφάλαιο δεύτερο πρώτης επιστολής και εδάφιο 27. Από το εδάφιο 26. Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινες σας πλανώσει. Και το χρίσμα το οποίο εσείς ελάβετε από του Θεού μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος, αλλά καθώς αυτό το χρίσμα σας διδάσκει περί πάντων, έτσι και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας εδίδαξε να μένετε σε αυτό. Άρα λοιπόν ο χριστιανός, ο οποίος μετανόησε, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στη άφεση αμαρτιών και πιστεύσας στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στις επαγγελίες του Θεού, ζήτησε και έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, εχρίστη λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου και έλαβε το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιο πια τον διδάσκει και τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια εκτός των άλλων. Αυτό λοιπόν, λέγει ο Ιωάννης, το χρίσμα το οποίο εσείς ελάβατε όταν βαφτιστήκατε εν πνεύματι Αγίου και πυρή από τον Χριστό κατά την επαγγελία του Θεού, μένει μέσα σας αυτό το χρίσμα και αυτό σας διδάσκει κάθε μέρα και σας οδηγεί πάσαν την αλήθεια κάθε στιγμή, ώστε να μην έχετε ανάγκη, καθώς είσαστε διδακτοί κατά το Λόγο του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου, να σας διδάσκουν άνθρωποι, αλλά αυτό το χρίσμα σας διδάσκει, μένετε στη διδασκαλία του χρίσματος και 28 εδάφιο, και τώρα τεκνία μένετε εν αυτό, είναι όταν φανερωθεί ο Χριστός έχομεν παρησίαν και δεν θα εντραπόμεν από αυτόν στην παρουσία του Κυρίου. Εάν όμως εξεύρεται ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι και ο πάσο πράτων δικαιοσύνην εξ αυτού εγεννήθη. Αυτό λοιπόν το χρίσμα το οποίο ελάβατε και σας διδάσκει, αυτό το χρίσμα θα σας δώσει και την παρησία όταν θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του, να μην τραπείτε ακόμη και μπροστά στο βήμα του Χριστού, όπου θα απολογηθούμε όλοι για να ανταμυφθούμε, δεν θα ντραπείτε, διότι καθώς εξεύρεται ότι ο Χριστός είναι δίκαιος και εσείς εάν πράτετε τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε θα έχετε την παρησία εκείνη την ώρα. Θα έχετε παρησία ενώπιον του Θεού και ενώπιον του Ιησού Χριστού που θα στέγεται στο βήμα του για να απολογηθούμε. Πότε? Εάν πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τη λέγει: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Όχι τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη που είναι σαν ρήπαρο ή μάτιο, αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού που δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Είναι τελείως διαφορετικό επίπεδο, άλλο πράγμα θα έλεγα, η δικαιοσύνη του Θεού από τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Η δικαιοσύνη του Θεού περιγράφεται απόλυτα
μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ο άνθρωπος ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατρός μας, του Πατρός του Κυρίου του Ιησού Χριστού, είναι αυτός ο οποίος θα εισέλθει με παρησία, θα εισέρχεται με παρησία στη ζωή αυτή, στα Άγια του Ουρανού, στο θρόνο της Χάριτος του Θεού για να λαμβάνει έλεος και να βρίσκει χάρη, αλλά και εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του, θα σταθεί με παρησία μπροστά στο βήμα του Χριστού, γιατί στη ζωή του αυτή εδώ έπρατε τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως αποκαλύπτεται και περιγράφεται με λεπτομέρειες στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Χωρίς να προσθέτει, αλλά και χωρίς να αφαιρεί. Χωρίς να εξυγχρονίζει, αλλά και χωρίς να κάνει το Λόγο του Θεού πιο αυστηρό από ό,τι ο Θεός τον έδωσε. Είναι απόλυτη ανάγκη λοιπόν να μην αποβάλλουμε την παρησία μας, πράττοντες ακριβώς τη δικαιοσύνη του Θεού, φυλάττοντες δηλαδή ακριβώς το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα Λόγια του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του ότι έχουμε παρησία και δεν την αποβάλλουμε εφόσον πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε και τώρα να εισερχόμεθα εις τα Άγια με παρησία στο θρόνο της Χάριτος του Θεού και εκείνη τη στιγμή που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του να μην εσχυνθούμε. Η δεύτερη μορφή παρησίας είναι πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. «Ως της ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σε Αυτόν και Αυτός μένει μέσα στο Θεό. Και εμείς εγνωρίσαμε και εμπιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως της μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν Αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμόν, δια να έχουμε παρησίαν εν την ημέρα της κρίσεως, καθώς, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος αγάπησε ημάς». Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε συμβαίνει ένα μεγάλο θαύμα. Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και τούτο δεν είναι εξιδίας αυτού εξυπνάδας ή ανακάλυψης, αλλά όπως λέει ο Χριστός, αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου ο εν της ουρανής. Το να ομολογήσεις ότι ο Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι αποκάλυψης του Πατέρα Θεού προς πάντα τον πιστεύοντα. Και από εκεί δημιουργείται η αναγέννηση από τον Πατέρα Θεό, η ελπίδα ζώντα, ζώσα σε κάθε άνθρωπο, κατά χάρη δια της πίστεως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ή όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον ο Πατέρας ανέστησε, όποιος πιστέψει, συγγνώμη, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον ο Πατέρας ανέστησε, και ομολογήσει ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, αυτός θα σωθεί. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η χριστιανική ζωή του ανθρώπου. Με το να πιστέψουμε και να ομολογήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Όποιος τον ομολογήσει, καθώς επίσης λέει ο Χριστός, όποιος με ομολογήσει ενώπιον του Πατρός μου και εγώ θα ομολογήσω αυτόν, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του ουρανίου, όποιος λοιπόν ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον, τότε
ο Θεός ο παντοδύναμος έρχεται και κατοικεί μέσα του και αυτός ο άνθρωπος κατοικεί μέσα στο Θεό. Είναι ένα μεγάλο θαύμα. Δεν γνωρίζετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Άρα λοιπόν το σώμα του ανθρώπου γίνεται ναός του Τριαδικού Θεού. Και όταν ο Θεός κατοικήσει μέσα σου, τότε γνωρίζεις την αγάπη του Θεού. Εάν βεβαίως μένεις και στην αγάπη του Θεού, όπως λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, διαβάζω από το Ιώτα Έψιλον του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και 9 εδάφιο, «Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ φύλαξα τα σεντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού». Εάν λοιπόν μείνουμε στην αγάπη του Πατέρα που τη γνωρίσαμε, καθώς φυλάττουμε το Λόγο του Θεού και πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως είπαμε προηγούμενα, τότε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα μας και έχουμε παρησίαν και θα έχουμε παρησίαν και εν τη ημέρα της τελικής κρίσης, όταν ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Καθώς λοιπόν ο Θεός μένει μέσα μας και εμείς γνωρίζοντες την αγάπη του Θεού και μένοντες στην αγάπη του Θεού, φυλάττοντες το Λόγο του Θεού, τότε φόβος δεν υπάρχει μέσα μας. Άρα έχουμε παρησία, διότι η τελεία αγάπη, και η τελεία αγάπη είναι ο Θεός που κατοικεί μέσα μας, και η τελεία αγάπη παραμένει μέσα μας όταν φυλάττουμε τις εντολές Του, μένουμε στην αγάπη του Χριστού που μένει στην αγάπη του Πατρός, τότε η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο και έχουμε παρησία, ώστε ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος στην αγάπη. Ο φόβος υπάρχει στον άνθρωπο όταν έχει αποβάλει την παρησία. Και αποβάλλει την παρησία όταν δεν μένουμε στην αγάπη του Θεού. Και δεν μένουμε στην αγάπη του Θεού όταν δεν φυλάττουμε τις εντολές Αυτού. Εάν όμως φυλάττουμε τις εντολές Αυτού, μένουμε στην αγάπη του Θεού, ο Θεός μένει μέσα μας, ο Θεός είναι η τελεία αγάπη που κατοικεί μέσα μας, η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο και εμείς έχουμε παρησία εδώ στη γη ενώπιον του Θεού. Δεν έχουμε φόβο, γιατί η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο και θα έχουμε και παρησία στο τέλος την ημέρα της κρίσεως. Πάλι λοιπόν, έχομεν παρησία και δεν αποβάλλομεν παρησία όταν πράττομεν τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως περιγράφεται στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό είμαστε και δίκαιοι και παραμένουμε παιδιά του Θεού. Και δεύτερον, γιατί ο Θεός μένει μέσα μας, που είναι η τελεία αγάπη, και η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, επειδή φυλάττομεν, μάλλον μένουμε στην αγάπη του Θεού, φυλάττοντες τις εντολές του Θεού. Η τρίτη μορφή παρησίας είναι στην επιστολή πάλι του Αποστόλου Ιωάννου, την πρώτη, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο. «Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργο και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμεθα εκ της αληθείας και θέλουμε να πληροφορήσει τας καρδίας ημών εμπροσθεν αυτού. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδιά μας,
Βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδιάς μας και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε έχομεν παρησίαν προς τον Θεό και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Τώρα είναι η τρίτη μορφή της παρησίας που έχει μισθαποδοσία μεγάλη, την οποία πρέπει να μην αποβάλλουμε και προέρχεται από το να αγαπάμε με λόγο, όχι με λόγο και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Να αγαπάμε τους αδελφούς μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε για αυτούς. Να αγαπάμε αυτούς που μας μισούνε. Να αγαπάμε αυτούς που μας κατηγορούνε, μας κατακρίνουνε, μας υβρίζουνε και εμείς να τους ευλογούμε. Και να αγαπάμε και αυτούς που μας κακοποιούνε και εμείς να τους αγαθοποιούμε. Όχι λοιπόν με λόγο και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και η αρχή του να αγαπάμε με έργο και με αλήθεια τους αδελφούς μας, τους πλησίων μας, τους εχθρούς μας, αυτούς που μας μισούνε, αυτούς που μας υβρίζουνε και μας κακολογούνε και αυτούς που μας κακοποιούνε, είναι μέσα στο ταμείο μας, την ώρα της προσευχής. Γιατί εκεί αυξάνεται η αγάπη. Εκεί θα τους δικαιολογήσουμε. Εκεί θα ζητήσουμε από το Θεό η αγάπη του Θεού να πλημμυρίσει την καρδιά μας από τον Πατέρα Θεό που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, εν το ονόματι του Χριστού, να πλημμυρίσει την καρδιά μας με την αγάπη Του, ώστε να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως και πίστεως σαν υποκρίτου και συνειδήσεως αγαθής. Εκεί λοιπόν στο ταμείο μας αρχίζει η απόδειξη ότι αγαπάμε με έργο και με αλήθεια. Εκεί αυξάνεται η αγάπη μας, καθώς προσευχόμαστε για τους άλλους, ο Θεός ευαρεστείται, λέγοντας «εάν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς. Αν αγαπάτε όμως αυτούς που δεν σας αγαπάνε, τότε σας χρεωστείτε χάρις παρά Κυρίου». Εκεί λοιπόν θα βρεις χάρη και έλεος από το Θεό όταν προσεύχεσαι για όλους με πολύ αγάπη. Το αποτέλεσμα είναι η καρδιά σου να ελευθερώνεται και να μην σε κατακρίνει, γιατί αν σε κατακρίνει η καρδιά σου, η προσευχή σου δεν ακούγεται. Αν όμως η καρδιά σου, λέει η Γραφή, δεν σε κατακρίνει και δεν σε κατακρίνει γιατί αγαπάς με έργο και αλήθεια και γνωρίζεις σαν αποτέλεσμα του ότι αγαπάς με έργο και αλήθεια ότι είσαι εκ της αληθείας και ο Θεός πληροφορεί την καρδιά σου και εσύ πληροφορείς την καρδιά σου μπροστά στο Θεό, ώστε η καρδιά σου ελευθερώνεται και δεν σε κατακρίνει. Και αν δεν σε κατακρίνει η καρδιά σου, τότε έχεις παρησία και ό,τι αν ζητήσεις από το Θεό στην προσευχή σου, εκεί στο ταμείο σου, που ξεκίνησες προσευχόμενος υπερπάντων των άλλων, αδελφών, πλησίων, εχθρών, εκεί λοιπόν στο ταμείο σου, ευαρεστούμενος ο Πατέρας Θεός, εκφράζει τη χάρη Του, πλημμυρίζοντας την καρδιά σου με αγάπη για όλους και αυξάνεται η αγάπη και έτσι πληροφορεί στην καρδιά σου ότι είσαι εκ της αληθείας. Γιατί αγαπάς
τους αδελφούς σου, τους πλησίων σου και τους εχθρούς σου. Και όταν πληροφορηθεί η καρδιά σου ότι είσαι εκ της αληθείας, τότε έχεις παρησία, γιατί δεν σε κατακρίνει η καρδιά σου. Και ό,τι αν ζητάς, ο Θεός λέγει η Γραφή λοιπόν, και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομαι παρά αυτού, γιατί με αυτόν τον τρόπο φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού στην πράξη και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Είναι διπλή λοιπόν η αιτία της παρησίας. Και φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού, που είναι αγαπήσεις των πλησίων σου, τον Θεό πρώτη εντολή, και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου, και την καινούργια εντολή του Χριστού να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγάπησε, και την εντολή του Χριστού να αγαπήσεις τον εχθρό σου, να αγαπήσεις αυτόν που σε μισεί, αυτόν που σε κατηγορεί και αυτόν που σε κακοποιεί, φυλάτης τα σεντολάς αυτού, αλλά και πράτης τα αρεστά ενώπιον αυτού. Δηλαδή, το έργο σου, οι ενέργειές σου είναι βάρεστες εις το Θεό. Ο χριστιανός λοιπόν δεν περπατάει με το φόβο μην πράξει αμαρτία. Γιατί για τις αμαρτίες υπάρχει φάρμακο, το αίμα του Χριστού. Υπάρχει γιατρός, ο Ιησούς Χριστός. Ο χριστιανός δεν φοβάται την αμαρτία, γιατί για την αμαρτία μας πέθανε ο Χριστός και έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο χριστιανός φοβάται το Θεό, μη λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό, ώστε να φυλάτει τις εντολές του και ιδιαίτερος να πράττει τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχει παρησία και η προσευχή του είναι ευάρεστη στο Θεό. Ο Θεός ευαρεστούμενος ακούει με προσοχή και απαντάει με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε μόνο ο Θεός να σκεφτεί, μέσα στη σοφία του και στην αγάπη του. Ας μην αποβάλουμε λοιπόν την παρησία μας, αγαπώντας με λόγια και με γλώσσα, αλλά ας διατηρήσουμε και ας αυξάνουμε την παρησία μας, αγαπώντας με έργο και με αλήθεια. Και υπάρχει και μια άλλη μορφή παρησίας μέσα στο Λόγο του Θεού. Διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και από το 13ο εδάφιο. Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας, από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου πάλι, ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, δια να γνωρίζετε ότι έχετε ζωή αιώνιον και δια να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Αυτό σας έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού. Και ποιοι είναι αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν? Αυτοί που έχουν τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου όταν και από τη στιγμή που αναγεννήθηκαν, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Είναι δοσμένη η πίστης μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή που αναγεννάται, γιατί αλλάζει τελείως η φύση του ανθρώπου, αλλάζουν οι επιθυμίες της σαρκός και από πονηρές και αμαρτωλές γίνονται άγιες και αγαθές, αλλάζουν οι επιθυμίες της καρδιάς, της ψυχής, που πάλι από αμαρτωλές και γεμάτες παράβαση μεταβάλλονται σε επιθυμίες άγιες ως προς το θέλημα του Θεού. Αποκτά ο άνθρωπος λοιπόν μια καρδιά που θέλει το θέλημα του Θεού, αλλά μεταβάλλεται και το πνεύμα του ανθρώπου από αλαζονικό, γίνεται πράο και ησύχιο και ταπεινό, ώστε ο άνθρωπος με την αναγέννηση γίνεται νέο κτίσμα. Και ο Θεός χαρίζει σε αυτόν τον πρώτο καρπό της αναγέννησης, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Έχοντας λοιπόν ο αναγεννημένος άνθρωπος του Θεού τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, έχει πίστη, που είναι δώρο. Δεν είναι η πίστη σώζουσα
Ας δοκιμάσουμε, ας πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού να δούμε το αποτέλεσμα, πιστεύοντας στο όνομα του Χριστού ο Πατέρας μας σώζει. Είναι η πίστη που είναι πια ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, δώρο του Θεού, ώστε ο άνθρωπος πια να πιστεύει βαθιά μέσα στην καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων, ότι υπάρχει αιώνια ζωή, ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, ότι μέσα στο Θεό ζει, υπάρχει, αναπνέει, ότι όλη του η ζωή είναι στα χέρια του Θεού. Έχοντας λοιπόν αυτή την πίστη, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, μετά πάσης βεβαιότητος, και εδώ δεν πρέπει να διστάζομαι καθόλου, γιατί η πίστη είναι δώρο, είναι χάρισμα, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Μην πεις έχω, δεν έχω πίστη, έχω λίγη πίστη. Όταν οι μαθητές πήγαν στον Χριστό και του είπαν πρόσθεσε σε εμάς πίστη, ο Χριστός είπε μη λέτε τέτοια πράγματα. Εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, το μικρότερο σπόρο από όλα τα φυτά στη γη, θα μετακινήσετε όρη και θα τα ρίξετε στη θάλασσα. Έχετε πίστη. Μπορείτε βέβαια να αυξάνετε την πίστη που την έχετε. Πώς? Δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Αλλά έχετε πίστη. Σε εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας που δεν ολιγοπιστείτε, δεν διστάζετε. Γιατί αν έχετε πίστη και δεν διστάζετε, ό,τι αν ζητήσετε λαμβάνετε από το Θεό. Σε αυτούς λοιπόν που έχουν πίστη, στους πιστεύοντας το όνομα του Θεού, γράφω για να γνωρίζουν ότι έχετε ζωή αιώνια. Και για να συνεχίζετε να πιστεύετε στην δύναμη και την εξουσία του ονόματος του Υιού του Θεού. Να έχετε δηλαδή παρησία. Έχοντες πίστη. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχουμε προς Αυτόν, έχοντες πίστη, ότι αν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε και αποκάλυψη. Μας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε ό,τι ζητώμεν να ζητάμε κατά το θέλημά Του. Και όταν έχουμε πίστη, τότε ζητάμε κατά το θέλημά Του. Όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, ζητάμε κατά το θέλημά Του. Εδώ όμως να προσέξουμε μία λεπτομέρεια που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, Ι' κεφάλαιο, διαβάζω. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία ευάρεστο εις το Θεό, και αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να γνωρίζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Έχοντες πίστη, είμαστε έξω από τον κόσμο. Δεν συμμορφωνόμεθα, δεν συσχηματιζόμεθα με τον κόσμο, για να μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ο Θεός θα μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και έτσι θα έχουμε παρησίαν, γιατί θα ζητάμε, εφόσον γνωρίζουμε κατά το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνουμεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμεν παρά αυτού. Άρα λοιπόν υπάρχει και η τέταρτη μορφή της παρησίας, που είναι η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, του αγαθού, του ευάρεστου και του τέλειου, επειδή έχουμε πίστη και δεν συμμορφωνόμεθα με τον κόσμο, αλλά μεταμορφωνόμεθα, παριστάνοντες τα σώματά μας, θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό. Που αυτό είναι η λογική μας λατρεία. Έτσι λατρεύουμε το Θεό. Έτσι θέλει ο Θεός να λατρεύουμε Αυτόν. Και τότε έχουμε παρησία, γιατί γνωρίζουμε εξ αποκαλύψεως ποιο είναι το θέλημα του Θεού
και ζητώμεν κατά το θέλημα αυτού. Και καθώς ζητώμεν κατά το θέλημα αυτού, εξεύρωμεν ότι μας ακούει, και αν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, ό,τι και αν ζητήσουμε, λαμβάνομεν παρά αυτού. Η παρησία λοιπόν είναι πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό στη ζωή του χριστιανού, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη και είναι απαραίτητο να φροντίζουμε να μην την αποβάλλουμε, να μην τη χάνουμε σε οποιαδήποτε μορφή της. Είτε στη μορφή του να πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού για να έχουμε παρησία όταν θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει και να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, το να κατοικεί μέσα μας ο Θεός και εμείς μέσα στο Θεό γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι αγάπη, επειδή ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, και έτσι η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα μας και έχομεν παρησία εδώ στη γη να εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος του Θεού για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη, αλλά και θα έχουμε παρησία την ημέρα της κρίσεως. Αλλά και στην καθημερινότητά μας υπάρχει παρησία της αγάπης του Θεού που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας, ώστε να αγαπάμε τους αδελφούς μας, τους πλησίους μας, τους εχθρούς μας, αυτούς που μας μισούν, αυτούς που μας κατηγορούν και αυτούς που μας κακοποιούν, ώστε να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας, να τους αγαπάμε με έργο και αλήθεια, ώστε να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας, με αποτέλεσμα ό,τι ζητάμε να λαμβάνουμε από το Θεό. Και τέλει, εν τέλει να έχουμε την παρησία της Αποκάλυψης, δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, λατρεύουμε τον Θεό ευαρέστος, παριστάνοντας τα σώματά μας θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό, ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, μη συμμορφούμενοι με τον αιώνα τούτο. Και τότε έχουμε παρησία, γιατί ό,τι ζητάμε μας ακούει, επειδή ζητάμε κατά το θέλημα αυτού. Και εφόσον εξεύρωνε ότι μας ακούει, ό,τι ζητάμε το λαμβάνουμε. Ένας χριστιανός λοιπόν, πραγματικά ευλογημένος, ένας χριστιανός που φροντίζει να μην αποβάλλεται η παρησία του που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Ευχαριστούμε το Θεό, αγαπητέ φίλε και αδελφέ Γιώργο, για την ερώτηση την οποία μας έστειλες. Μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τόσο σοβαρά θέματα. Σου ευχόμαστε ο Θεός να σε ευλογεί. Και καθώς η ώρα μας τελείωσε και η εκπομπή έφτασε στο τέλος, σας εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους σας ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, για του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.